Έχει περάσει κάτι παραπάνω από ένας χρόνος από πέρσι το Μάρτιο που, όπου και ήρθαμε εδώ, επισκεφθήκαμε την περιοχή μαζί με τον πρόεδρό μας τον Ανδρέα του Δρακόπουλο και τον αρχιτέκτονα τον Ρέντζο Πιάνο. Είδαμε τον χώρο και ξεκινήσαμε να δουλεύουμε. Όλο αυτό το διάστημα έχουμε προχωρήσει αρκετά, όπως θα δείτε και σήμερα, και ήρθαμε εδώ προκειμένου να μοιραστούμε μαζί σας την εξέλιξη του έργου και του σχεδιασμού. Η έκταση είναι στην είσοδο του Φιλίρου. Όπως έρχεστε, υπάρχει μια περιτυχισμένη έκταση ακριβώς πάνω στον κεντρικό δρόμο. Αφορά 43 στρέμματα και εκεί θα αναπτυχθεί το παιδιατρικό νοσοκομείο. Από την απέναντι πλευρά θα προχωρήσουμε σε χαρακτηρισμό της έκτασης, ώστε εκεί να δημιουργηθούν συμπληρωματικές χρήσεις για το νοσοκομείο και την εξυπηρέτηση, να το πω έτσι, ένα ιατρικό πάρκο που θα περιλαμβάνει φυσικά χώρους πάρκινγκ για το νοσοκομείο. Σχεδιάζεται εκεί να δημιουργηθεί και ένας χώρος φιλοξενίας των υψηλών προδιαγραφών για τις οικογένειες των παιδιών που θα νοσηλεύονται εκεί. Σήμερα λοιπόν ζούμε την αρχή της υλοποίησης ενός ονείρου που φαινόταν μακρινό και άπιαστο, αλλά έγινε μια πραγματικότητα μέσα σε δύσκολους καιρούς. Είμαστε λοιπόν εδώ μαζί με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για να μας παρουσιάσει το Ίδρυμα τι πρόκειται να γίνει στο Φίλιρο. Να ενημερώσει τους πολίτες του Φιλίρου, το θεωρεί πολύ σημαντικό το Ίδρυμα την ενημέρωση, γιατί έτσι θα εμπλέξουμε και θα εντάξουμε στο εγχείρημα και τους πολίτες. Είναι η αρχή ενός δρόμου που το τέλος του ορίστηκε τον Οκτώβριο του 2024. Τότε θα παραδοθεί το νοσοκομείο για χρήση, έτοιμο, εξοπλισμένο και με όλο το προσωπικό το οποίο απαιτείται για να λειτουργήσει το νοσοκομείο, μαζί με τον καινούριο τον εξοπλισμό. Είμαστε εδώ σήμερα για να καλωσορίσουμε ένα πολύ σημαντικό έργο ζωής, γιατί είναι μαζί και έργο υγείας, αλλά είναι και έργο ζωής, γιατί δίνει και πνοή και δίνει και μεγάλη αξία στην περιοχή μας και αναβαθμίζει και τις υποδομές, αλλά και το ρόλο που θα έχει το Φίλιρο στην ευρύτερη περιοχή. Όμως πάνω απ' όλα είναι ένα έργο για τα παιδιά. Είναι ένα έργο για την υγεία. Είναι μια σημαντική δωρεά, η οποία αξίζει, και επιτρέψτε μου εκ μέρους και του Κοινοβουλίου και της Κυβέρνησης να ευχαριστήσω το Ίδρυμα για τη συνεργασία που έχουμε και για την επιλογή που έχει κάνει στον τομέα της υγείας και τον τομέα του πολιτισμού.